Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Αναρίτα, όπου επικρατεί αναστάτωση, καθώς κατεδαφίστηκαν παλιά κτίρια, κτίρια ηλικίας πέραν των 100 ετών. Η Όλγα Ιωάννου είναι εκεί. Όλγα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, από την κοινότητα της Αναρίτας. Όπως βλέπετε πίσω μας, βρίσκονται τα χαλάσματα ενός από τα δύο ιστορικά κτίρια που βρίσκονται εδώ στην κοινότητα της Αναρίτας. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, επικρατεί μια αναστάτωση εδώ στο χωριό. Μερίδα κατοίκων εκφράζει έντονες αντιδράσεις για την ενέργεια του Κοινοτικού Συμβουλίου και δει του κοινοτάρχη να κατεδαφίσει το προηγούμενο Σάββατο αυτό το ιστορικό χτίριο, το οποίο χρονολογείται 108 χρονών συγκεκριμένα. Επίσης, μαζί μας έχουμε τον εκπρόσωπο των οικολόγων, ο οποίος έγινε δέχτης καταγγελιών και παραπώνων, και κατοίκους, οι οποίοι μπορούν να μας πούν για το τι ακριβώς έγινε εδώ στην κοινότητα της Αναρίτας. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ευλαβή. Κύριε Ευλαβή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πραγματικά αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας είναι τραγικό, εξωφρενικό και θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δεν μπορεί κανένας, όποιο αξίωμα και να έχει, να παίρνει την πρωτοβουλία την προσωπική, να έρχεται στις 5 το πρωί, 5.30, με έναν εξαφέα και να κάνει αυτό που έχει κάνει. Να κατεδαφίζει κάτι το οποίο, για το οποίο υπήρχε συνάντηση προγραμματισμένη από την Επίτροπη Περιβάλλοντος στις 30 του μήνα με πολλούς καλεσμένους, όπως είναι ο ΕΟΑ, όπως είναι η βοηθός έπαρχος, όπως είναι η πολεοδομία και ο ίδιος ο κοινοτάρχης. Ανταυτού, έτσι θελικά, εκδικητικά, έκανε αυτή την πράξη, η οποία δεν είναι μόνο καταδικαστέα, αλλά έχει προκαλέσει και πολύ θυμό. Και διερωτούμαστε, έχει εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια ο κύριος κοινοτάρχης να κάνει αυτή την πράξη? Μπροστά μας έχουμε ένα εμβληματικό δέντρο, αιωνόβιο, το οποίο δεν θα διστάσει να το πετσοκόψει. Έχει 10 πεύκα, έχει θάμνους. Για να κάνει τι? Να κάνει ένα χώρο στάθμευσης ακόμα, ενώ αυτός ο χώρος θα μπορούσε να γίνει ένα στολίδι για την κοινότητα, να τη χαίρονται τα παιδιά, να το χαίρονται οι οικογενειάρχες, να γίνει κάτι το οποίο να προσδώσει κύρος, να δείξει μια προοδευτικότητα. Όχι ένα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Δεν γίνεται χώρο στάθμευσης να υποκαθιστά τα δέντρα και τα πεύκα και τα κτίρια τα οποία έπρεπε πάση θυσία να διατηρηθούν και υπήρχε ο τρόπος να διατηρηθούν. Τώρα πολύ αμφιβάλλω αν θα πριτανεύσει η λογική και αν θα πάει στη συνάντηση που επιμένει να κάνει η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Ναι. Να πούμε, Όλγα, ότι είδαμε εικόνες πώς ήταν πριν το κτίριο και βλέπουμε και τα χαλάσματα, δυστυχώς, τώρα, μετά και την κατεδάφιση. Το πριν και το μετά. Ναι, δυστυχώς. Έλα, Όλγα. Να πούμε, Κατερίνα, ναι, πώς η κατεδάφιση έγινε λίγες μέρες μετά την προβολή του ρεπορτάζ, καθώς το κίνημα οικολόγων έγινε δέχτης παραπώνων από τους κατοίκους προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η ενέργεια την οποία οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ως εγκληματική, και έγινε η κατεδάφιση του κτηρίου λίγες μέρες πριν την καθορισμένη συνάντηση που όρισε η Επίτροπος Περιβάλλοντος με τον κοινοτάρχη, τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τους εκπροσώπους της πολεοδομίας, την αναπληρώτρια έπαρχο και τον και τους υπόλοιπους αρμόδιους. Να πούμε πώς επικοινωνήσαμε με τον κοινοτάρχη για να ακουστούν όλες οι απόψεις. Ο ίδιος μας ανέφερε πώς ήταν καθοδόν για τη Λευκωσία και μας έδωσε την υπόσχεση πώς θα τοποθετηθεί επί του θέματος τις επόμενες μέρες. Επικοινωνήσαμε επίσης με τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τον κύριο Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, ο οποίος μας ανέφερε πώς ενημερώθηκε για την κατεδάφιση του κτηρίου το Σάββατο, την ίδια ημέρα δηλαδή που έγινε η κατεδάφιση. Και ο ίδιος μας μετέφερε τα λεγόμενα του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, του κύριου Μιχάλη Νικάνδρου, ο οποίος, σύμφωνα και με τον κύριο Πιττοκοπίτη,
προέβησε αυτή την ενέργεια, καθότι το κτίριο, είπε, ήταν τιμόροπο, υπήρχαν πολλές ακαθαρσίες εκεί, αποτελούσε εστία μόλυνσης και υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των κατοίκων και της υγείας. Ήταν ομόφωνη η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, Όλγα? Ή από μόνος του αποφάσισε? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό, Κατερίνα. Κάποιοι από το Κοινοτικό Συμβούλιο, έχουμε και εδώ μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα το ρωτήσουμε κατά πόσον έχει τεθεί το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Πανίκος είναι μαζί μας. Έλα, λίγο σύντομα. Ευχαριστώ. Ήσασταν ενημερωμένοι προκειμένου ότι θα γίνει αυτό? Είμαστε ενημερωμένοι ότι... Όχι, δεν είμαστε ενημερωμένοι ότι θα γίνει η καταδάφιση εδώ του. Δεν έγινε συζήτηση στο κοινοτικό? Όχι, όχι, καμία. Καμία. Εμένα η άποψή μου είναι να παραμείνει ο χώρος για παιδότοπο ή άλλα θέματα. Δεν γίνεται αυτός ο χώρος να γίνει πάρκι. Με καμιά περίπτωση να γίνει το θέμα δεν ήταν αν συνέχεια κατεδαφίστηκε άρα το κτίριο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί τώρα ο χώρος. Για τον κύριο. Ναι. Υπάρχει μια εισήγηση από πλευράς του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου εδώ ο χώρος να γίνει, να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης. Και προκειμένου να γίνει αυτό, προϋποθέτει την κατεδάφιση του κτηρίου και το κόψιμο ενός ιονόβιου ευκάλυπτου και δεκάδων άλλων δέντρων. Οι κάτοικοι, Κατερίνα, αντιδρούν για το λόγο ότι δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις προκειμένου να γίνουν δεύτερες σκέψεις, ώστε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί, να κηρυχθεί το κτίριο διατηρηταίο και να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους προς όφελος των κατοίκων. Και εδώ υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία καλούμε τον κύριο Νικάνδρου να μας απαντήσει τις επόμενες μέρες όπως μας υποσχέθηκε. Και ήταν οι λόγοι, πώς είναι δυνατόν να προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χωρίς καν να συζητηθεί το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, αν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, από ποιον την πήρε την άδεια την κατεδάφισης. Είναι κάποια ερωτήματα, γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί του, προκειμένου να μας τα απαντήσει. Και ευελπιστούμε ότι θα τον έχουμε αύριο μεθαύριο να μας τα απαντήσει. Είτε και προφορικός. Ευχαριστούμε Μάλιστα. πολύ, Όλγα. Επίσης, Κατερίνα, να δώσουμε το λόγο. Όλγα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ, η Επίτροπος Περιβάλλοντος περιμένει. Ναι. Βεβαίως. Κύριος Ευθυμίου, για να μας πει για την ιστορικότητα του κτηρίου, Κατερίνα, που είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ευθυμίου μου, αν μπορείτε, εν συντομία, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Η πραγματικότητα είναι ότι το κτίριο αυτό έχει μια ιστορική αξία τόσο για την κοινότητα, αλλά θα έλεγα ακόμα και για ολόκληρη την Πάφο. Γιατί τόσο ο κτήτορας του οικοδομήματος τούτου, όσο και το ίδιο το κτίριο, αλλά και η δραστηριότητα του κτήτορα αυτού του κτηρίου, συνδέονται απόλυτα και στενά με την ιστορία και τους αγώνες του βαφιακού λαού κατά της αποικιοκρατικής κυβέρνησης της τότε εποχής. Συγκεκριμένα, ο Ζήνων Στόκχος, που είχε ιδρύσει αυτό το κτίριο εδώ, είχε πρωτοστατήσει ως υποκινητής του Οκτωβριανού κινήματος εις την Πάφο. Αργότερα είχε στραφεί κατά της Αγγλικής Αποικιοκρατίας, η οποία τον επεριόρισε σε περιορισμό στο χωριό του. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνέχισε ο αείμνηστος Στόκχος να πραγματεύεται την ελευθερία της πατρίδας του, την απαλλαγή μάλλον της πατρίδας του από τον Αγγλικό ζυγό, πρωτοστατώντας σε διάφορα άλλα κινήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση η οποία φιλοξένησε ακόμα και τους αποτυχώντες επαναστάτες, βενιζελικούς επαναστάτες της Κρήτης, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο. Μάλιστα, τότε, Όλγα. Ήταν φιλοξενούμενοι του αείμνηστου Ζήνωνα Στόκχου και συγκεκριμένα του αείμνηστου Αριστομένη Μητσοτάκη, θείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε. Αργότερα είχε αποστείλει επιστολές μέχρι και στην Βασίλισσα της Αγγλίας, αρνούμενος την προσφορά που του είχε κάνει η Αγγλική κυβέρνηση τότε για ευεξευμενισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι, Κατερίνα, τα νέα από την Αναρίτα. Θα αναμένουμε και την θέση του Κοινοτάχη. Ευχαριστούμε πολύ. Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου μας παρακολουθεί, μας ακούει. Την έχουμε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ δέχτηκα, ήμουν στην Πάφο και είχα δεχτεί προφορικές καταγγελίες για αποκοπή πεύκων
και για πρόθεση αποκοπής των πεύκων και του αιωνόβιου ευκαλύπτου. Mm-hmm. Τηλεφώνησα στον κοινοτάχη, του ανέφερα με διαφάνεια τις καταγγελίες που είχα και του εισηγήθηκα να συναντηθούμε στο χωριό την Κυριακή. Του είχα τηλεφωνήσει το Σάββατο. Μου είπαν ότι δεν μπορούσε και τον ενημέρωσα ότι θα πάω από μόνη μου γιατί είναι δύσκολο να έρθω Λευκοσία και να επιστρέψω μόνο για αυτό το θέμα. Οπότε πήγα επί τόπου. Προς έκπληξη μου και ιδιαίτερη ικανοποίηση είδα ότι εκτός από τα δέντρα υπήρχε ένα κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας σε μέτρια κατασκευαστική κατάσταση. Δεν ήταν καθόλου ετοιμόρροπο. Είχε υποστεί κάποια πυρκαγιά, ήταν φανερό. Mm-hmm. Και κατά την άποψή μου, ένα τείχος που έλειπε και μία γωνία του κτηρίου είχαν κατεδαφιστεί για άλλους λόγους. Είναι στις εικόνες που παρακολουθούμε, κυρία Θεοδοσίου. Φαίνεται ότι το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Και σας λέω ότι ο ένας τείχος που έλειπε μπροστά mm-hmm. και μία γωνία κτηρίου είχαν κατεδαφιστεί προφανώς από άλλους λόγους. Ως αρχιτέκτονες μπορούμε να αναγνώσουμε πώς και γιατί κάτι δεν υπάρχει σε ένα κτίριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κτίριο μπορούσε με τις γενναίες χρηματοδοτήσεις που έχει το κράτος μέσω του προγράμματος των διακριτέων, αλλά ακόμα και μέσω άλλων προγραμμάτων που έχουν αναπτυξιακές εταιρείες, ανάλογα με τη χρήση που θα αποφασιζόταν από το Κοινοτικό Συμβούλιο, να συντηρηθεί και να επεκταθεί κιόλας, μάλιστα σε μια περιοχή που έχει γειτονικές οικοδομές και μπορούσε να γίνει και διόροφη επέκταση και να του προσδοθούν διάφορες χρήσεις. Εγώ έτσι εκ πρώτης όψης, επειδή είναι στον πυρήνα δικισμού, είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει ένα εντευκτήριο, ένα αναψυχτήριο με χώρον έξω δραστηριοτήτων. Πάει όμως, κατεδαφίστηκε. Το κατεδάφισε. Γίνει... Είχε άδειες, κυρία Θεοδοσίου, γνωρίζετε? Όχι, δεν είχε άδειες. Δεν είχε άδειες. Και αυτόν ενώ δεν το είχα πριν λίγο συνάντηση για άλλα θέματα στο γραφείο μου και μετήχε και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων, ο οποίος είναι ενημερωμένος από τον κοινοτάρχη και ήταν πάρα πολύ έντονος απέναντι μου ότι δεν χρειάζεται άδεια εφόσον δεν είναι διατηρητέο. Λυπούμε πάρα πολύ να δοθεί αυτή η εικόνα. Δεν είναι καθόλου έτσι και έναν τείχο να ρίξουμε στα σπίτια μας χρειαζόμαστε πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Πόσο μάλλον να κατεδαφίσουμε ολόκληρη οικοδομή, η οποία είναι και παραδοσιακή και κακώς δεν ήταν διατηρητέα, δεν κηρύχθηκε και διατηρητέα. Ναι. Όμως, εντός των επόμενων μερών, όταν είχα τη σκεφτεί το χώρο και είχα όλες αυτές τις ιδέες, έχω καλέσει σε συνεδρία, έχει προαναφερθεί η συνάδελφός σας, να μην τα επαναλάβω, στις 30 του μήνα και έδωσα χρόνο για να μπορούν οι εκπρόσωποι του ΕΟΑ, της Πολεοδομίας, ο ίδιος ο κοινοτάρχης να έρθουν, να μην έχουν κάποιαν άλλη μιλημένη υποχρέωση. Εν αναμονή αυτής της συνεδρίασης, όπου επικοδομητικά θα προβαίναμε σε προτάσεις τι θα μπορούσε να γίνει εκεί. Μα αυτό το κατεδάφισε, δεν περίμενε τη συνάντηση. Το κατεδάφισε. Και το άλλο που το θεωρώ τραγικό είναι ότι αυτό το κτίριο είναι και ιστορικό. Mm-hmm. Επικοινώνησε μαζί μου ο αρχιτέκτονας Ζήνωνας Σιρεπεκλής, που είναι του παππού του, και μου είπε τρομερά ιστορικά στοιχεία για αυτό το κτίριο. Τα ακούσαμε κι εμείς. Ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του κοινοτάρχη, άρα τα γνωρίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι, εν πάση περιπτώσει, το πιο τραγικό είναι ότι σε όλη την Αναρίδα την περπάτησα, είδα και πού έχει χώρους στάσνωσης, πού κατεδαφίστηκαν και άλλα κτίρια. Και ότι δεν υπήρχε άλλον τέτοιο δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, θα πρέπει να μελετήσουμε τώρα πώς μπορεί υποδεγματικά να ξαναχτιστεί το κτίριο και να δοθεί μια άλλη ζωή στο κέντρο της κοινότητας. Χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, κυρία Θεοδοσίου. Χάθηκε η ιστορία, οι ιδιοκτήτες μου λένε ότι είναι ιστορία τουλάχιστον 200 χρόνων. Εγώ δεν μπορώ να το αναγνώσω αυτό. Μέσα σε 5 λεπτά. Είναι τραγικό. Ναι. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, πέραν από τη φυσική μας κληρονομιά, πρέπει να προστατεύεται. Και να προστατεύεται πρώτα από τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοδοσίου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.